Την προηγούμενη εβδομάδα άρχισε, αυτά που έμαθα εγώ τώρα σας λέω, έτσι πέρα από τα περιοδικά και τις εφημερίδες που διαβάσαμε, άρχισε να κάνει κινήσεις για να βρίσκει κόσμο για να στελεχώσει την καινούργια απογευματινή εκπομπή της Ελένης Στολάκη. Είναι αγαπημένο παιδί της διοίκησης, χρόνια τώρα. Ουσιαστικά είναι μια κοπέλα η οποία ήρθε από τη Θεσσαλονίκη, δεν παίρνει αυτά που λέμε τα τρελά χρήματα, σαν συμβόλαιο δηλαδή, και αυτό εντάξει, είναι και αυτό ένα μεγάλο. Τις το αναγνωρίζουν πάρα πολύ. Δεν κάνει ίντριγκες. Δεν κάνει φασαρίες, κάνει τη δουλειά της όπως πρέπει. Αυτό που ακούγεται πάρα πολύ έντονο είναι για μια συνύπαρξη, μια συνεργασία ανάμεσα στις δύο κυρίες. Δεν ξέρω κατά πόσο θα γίνει εύκολο. Αυτό, ρε παιδιά. Της Μελέτη και της Τσολάκη. Στην αρχή πήρα τη Μελέτη 4-6 να κάνει αυτή τη ζώνη. Ναι. Μετά η Τσολάκη, επειδή ο πρόεδρος τη γουστάρει πολύ, την πάει, τη θεωρεί ωραίο, την πάει, τα λέει ωραίο. Νέο άτομο στον χώρο. Νέο άτομο στον χώρο. Δεν τα παίρνει όπως χοντρά, όπως να τα πούμε κανονικά, τα καταλαβαίνω. Κόσμος. Δεν παίρνει πολλά λεφτά όπως είπε η Έλενα. Είναι ένα πρόσωπο που δεν δημιουργεί ίντριγκες, δεν κάνει φασαρίες. Πέρσι δεν τις κάνανε. Αυτό που έχει τώρα έχει κάνει κανένα limit up τηλεοπτικό για να ανεβάσει την αγάπη. Αυτό που έκανε στο πρωινό. Δεν μου πέφτει το όλοι, σας ρωτώ κάτι. Σε πέφτουμε γιατί είσαι ωραία. Παρακαλώ. Επειδή λέμε εδώ πέρα δεν παίρνει πολλά λεφτά και μπράβο τους και τα λοιπά. Λέω λοιπόν, ήρθε αυτό το κορίτσι από τη Θεσσαλονίκη και καλώς έκανε και ήρθε γιατί σημείωνε πολύ μεγάλη επιτυχία στο TV Μακεδονία, αν θυμάμαι καλά. Θυμάσαι. Λοιπόν, στον Άλφα. Έκανε, ναι, ωραία. Έκανε ένα καλοκαιρινό το οποίο πήγε κατά διάολο. Κάτι με με το πέδες και πέδες και δεν ξέρω τι. Μετά δεν την κάνανε τίποτα γιατί απογοητευθήκανε. Έλεγε το χορό ο τραγούδι. Μετά βάλαμε μαζί με τη Σταναματίνα Τσιμτσιλή στο Happy Day να χορεύει τσιφτετέλη. Ναι, αλλά και τη δώσαμε το σλάμ που έκανε φέτος 12. Δηλαδή, συγγνώμη, από πώς να παίρνει πολλά λεφτά που μπράβο της που δεν παίρνει πολλά λεφτά. Πείτε μου δηλαδή. Δεν είναι η πρώτη. Καταρχήν, που... μπράβο της που παίρνει. Ένα. Γιώργο, μισό λεπτό. Έχει δίκιο ένα σε αυτό που λέει. Γιατί είναι ένα άνθρωπο. Στο πρωινό με τη Σταματίνα. Α, εντάξει, βάσει του ψώνιου που έχουμε δει, άρα μπράβο της. Α, οκ, γιατί εγώ δεν το πάω έτσι. Εγώ το πάω καλά. Συγγνώμη, έχετε ξεχάσει άλλες παρουσιάστριες που ήταν το απόλυτο τίποτα και παίρναν ένα σκασμό λεφτά και κάνει κι άλλα πράγματα. Δεν έχουμε λεφτά πολύ κάπου τώρα για μετά. Αυτό οδηγήσαν όμω το κλείσιμο μισό λεπτό. Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα με την Άνση και θα συμφωνήσω και αυτό που λες, Έλενα, ότι με αυτές τις κινήσεις, γιατί κάποιος αποφάσισε τις κινήσεις. Σωστά. Κλείσαν τηλεοπτική. Έτσι πέσανε έξω τα κανάλια με 30 και 50. Εγώ δηλαδή, αυτό είπα απλά, ότι και κοπέλα. Και στελέχη από κανάλια. Σωστά. Ναι, παιδιά, και εγώ τι είπα, είπα κάτι κακό. Όχι, πώς είχε η γυναίκα να είχε μεγαλύτερη αγοραστική τηλεοπτική το αξία από τη στιγμή που τα δύο πράγματα που έκανε ήταν τα συγκεκριμένα. Το ένα δεν είχε επιτυχία και στο άλλο λειτουργούσε συμπληρωματικά. Ναι, αλλά σαφώς αυτό καμιά φορά το συμπληρωματικό μπορεί να είναι πιο ουσιαστικό. Λοιπόν, πάμε, από το πρώτο. Πάμε στην ποιος πάμε δεν κάνει συγγνώμη, για πρώτα ονόματα. Η μελέτη ναι. Κάνει μαζί εκπομπή με την Τζολάκη. Αυτό ήθελα και εγώ να ρωτήσω. Και θέλετε ότι όλο το χειμώνα δεν θα έχουμε θέματα να γράφουμε. Καλά, κανονικά δεν θέλει αρχισυντάκτη, διότι τι θα θέλει αυτό, Μανούλα μου. Το λέω εγώ να πούμε ένα καλό μηνέ. Υπήρχε πολύ κάρπου αυτό λοιπόν. Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι αυτή η συνύπαρξη δεν θα υπάρχει. Γιατί ο Άλφα το διαψεύδει και το διαβάζεται σήμερα στη Ρία. Βέβαια, ο Άλφα διαψεύδει πολλές φορές πράγματα που τελικά τα βλέπουμε να γίνονται. Εγώ ξέρω ότι η Τσολάκη θα κάνει το 4-6 και ότι η Ελεονόρα Μελέτη θα κάνει μία βραδινή εκπομπή. Αυτό είναι που λέει ο Γιώργος ο Μπέζας. Η συνύπαρξη δηλαδή, εγώ μπορώ και να την γράψω. Να πριν προχωρήσουμε στο επόμενο σχόλιο. No comment. Πάντως η Ελεονόρα δεν είναι σίγουρα comment. Μα πες και εσύ όχι, ο Γιώργος καλά τα λέει, αλλά... Για ελάτε στην Έλενα Πολυκάρπου, παρακαλώ κύριε Ζερβάκη, γιατί πάμε στο επόμενο θέμα. Έχει φορτώσει η Κύπρια τώρα, τα έχει πάρει κρανίο.